Καλησπέρα κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, έχουμε να συζητήσουμε τα φορολογικά. Σας έχω δει, τα λέτε, τα ξαναλέτε. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσουμε από κάτι άλλο, σημερινό. Δεν είναι ακριβώς αρμοδιότητά σας, είναι του Υπουργείου Ανάπτυξης. Μιλώ για τα πρόστιμα. Αλλά είναι του οικονομικού κύκλου της κυβέρνησης. Επειδή με τον Νίκο Φιλιππίδη παρουσιάσαμε τα στοιχεία και είναι εξωφρενικά και έχει, ο Πρωθυπουργός έχει δίκιο σε αυτό που είπε. Δεν είναι μπανανία η χώρα. Κάποιοι όμως τη θεώρησαν μπανανία, φαίνεται. Θέλω να ρωτήσω. Η Procter & Gamble ή και η Ελλάδα έχουν μια τρομακτική αύξηση κερδών. Τους επιβάλλατε ένα πρόστιμο ενός εκατομμυρίου ευρώ. Σίγα και τι έγινε. Η Ελλάδα είχε 12 εκατομμύρια, τα πήγε 20, 20,8. Θα τους πάρετε ένα, θα πάνε στα 19. Μια χαρά είναι. Η Procter & Gamble έχει μια κερδοφορία πάνω από 300%. Θα δώσει και ένα εκατομμύριο. Και τι έγινε. Κοιτάξτε, κάνουμε μια πολυεπίπεδη προσπάθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Με διάφορα επιδόματα, με αυξήσεις μισθών και συντάξεων που θα είναι μόνιμες και με τους ελέγχους της ΔΜΕΑ από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Είχαν μπει μέχρι τώρα μεγάλα πρόστιμα για ελληνικές εμπορικές αλυσίδες το καλοκαίρι, νωρίς το φθινόπωρο. Τώρα πήγαμε και σε πολυεθνικές. Βλέπετε τα στοιχεία πίσω μου, τα ξέρετε, δεν περιμένετε εμένα να σας το πω. Έχει η Procter & Gamble. Είχε το 20 3,2 εκατομμύρια κέρδη και το 21 τα πήγε στα 14,17. Θα τους πάρετε και ένα εκατομμύριο και θα πάνε στα 13,17. Και τι έγινε. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με βάση τον νόμο. Με βάση τις παρανομίες δηλαδή που διαπιστώθηκαν. Δεν είναι φορολόγηση επί των κερδών. Έτσι, είναι πρόστιμο επί τη βάση των προβλέψεων του νόμου, όποιες είναι αυτές οι προβλέψεις, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα και προκειμένου να περάσει και ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν είναι μπανανία. Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι, όσο εγώ θυμάμαι, είναι πρώτη φορά που επιβάλλονται τόσο μεγάλα πρόστιμα για αυτό το τομέα. Και ευχόμαστε να εισπραχθούν. Και πάντως σε πολυεθνικές, οι οποίες έχουν δόντια. Καταλαβαίνετε, θέλω να σας. Απόλυτα, και θέλω να πω ότι κάνετε πολύ καλά και το επικροτούμε και γι' αυτό και το παρουσιάσαμε. Αλλά θέλω να σας θέσω ένα πιο συνολικό ζήτημα. Είστε υπουργός, ο οποίος φτιάχνει τη φορολογική πολιτική και ζητάτε φορολόγηση από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και καλά κάνετε, γιατί κάποτε όλοι πρέπει να πληρώσουμε. Αλλά σας λένε ορισμένοι μέχρι και νέο κατρούγκαλο. Όχι δικαίως, κατά τη γνώμη μου. Αδίκως. Ποιος σας είπε ότι δεν ελέγχουμε παράλληλα και για αθέμητες πρακτικές και τις πολυεθνικές εταιρείες. Όχι, θέλω να πω ότι ζητάτε φόρους από τους πολίτες και καλά κάνετε όσους δεν πληρώνουν, αλλά οι μεγάλες πολυεθνικές θα πληρώσουν ένα εκατομμύριο πρόστιμα. Κάντε τα πρόστιμα 10 εκατομμύρια. Μα το ίδιο νομοσχέδιο, αυτό το οποίο συζητάμε, έχει διεύρυνση των λεγόμενων έμεσων τεχνικών ελέγχου. Οι έμεσες τεχνικές ελέγχου που αφορούν σε προβλήματα τα οποία καταγράφονται σε φορολογικές δηλώσεις δεν αφορούν μόνο φυσικά πρόσωπα, αφορούν και νομικά πρόσωπα και μπορεί να αφορούν και μεγάλες επιχειρήσεις. Άρα η προσπάθειά μας είναι πολυεπίπεδη. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να παραστήσουμε τους ήρωες ή να πούμε ότι έχουμε απλές λύσεις για κάθε θέμα κτλ. Μακριά από μας. Αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε, νομίζω, δείξει ότι κινούμαστε με μια σοβαρότητα και με μια, θα έλεγα, κοινή λογική. Έχει σας χαρακτηρίσει και προσωπικά αυτό. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση, κύριε Υπουργέ. Αλλά λέω, από τη μια μεριά να πληρώνουμε φόρους για να παίρνουν κάποιοι συμπολίτες μας επιδόματα και από την άλλη μεριά οι μεγάλες πολυεθνικές να εκτοξεύουν την κερδοφορία τους. Κοιτάξτε, πρέπει να είναι κερδοφόρες και έχουν και καλά προϊόντα. Μέχρι αλλά πριν από μερικά, πόσο θα το πληρώνουμε δύο φορές. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, πριν από 4 χρόνια, από τα νομικά πρόσωπα εισπράτταμε περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πέρσι, τώρα που θα κλείσει η χρονιά, θα δείτε ότι θα εισπράξουμε 7,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή και εκεί υπάρχει μια αντιμετώπιση διαφορετική, η οποία δεν σχετίζεται με το ότι κυνηγάμε μόνο τη φοροδιαφυγή, από την αλήθεια, σχετίζεται και με το ότι αναπτύσσεται η οικονομία. Αυτό το νόμο, ακόμα για τα πρόστιμα στα υπερκέρδη, μήπως θα έπρεπε να τον δείτε ξανά, να μην είναι μόνο το ταβάνι πρόστιμο 1 εκατομμύριο. Αυτά είναι θέματα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Θα φωνάξετε τον κύριο Σκρέκα και θα δείτε. Πρέπει να του αναγνωρίσουμε πάντως ότι κάνει προσπάθειες και το καλοκαίρι με διάφορες ελληνικές εμπορικές αλυσίδες, πολύ γνωστές και πολύ μεγάλες. Αλήθεια είναι. Δεν έκανε πίσω. Και το είχαμε πει και τότε και το είχαμε εκθέσει. Δεν έκανε πίσω και δεν έκανε πίσω και σε αυτές τις δύο πολυεθνικές εταιρείες. Έτσι. Πάμε στα αμυγός δικά σας. Θέλω να ξεκινήσω από το ερώτημα που νομίζω σας έχουν θέσει όλοι οι συνάδελφοί μου, αλλά νομίζω είναι το πιο βασικό. Κάνετε πάλι μια σειρά από αυτό που έχουμε μάθει να λέμε. Αντικειμενικά κριτήρια. Έτσι, δηλαδή μια φορολόγηση η οποία δεν είναι προσωπική, αλλά είναι με βάση κάποια κριτήρια. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος ελεύθερων επαγγελματιών που δεν πληρώνουν. Αλλά πότε σε αυτή τη χώρα, εσείς που αξιοποιείτε την τεχνολογία, όλες αυτές τις υπηρεσίες. Παρουσιάσαμε 11 διαφορετικές πρωτοβουλίες.
Οι 10 δεν συζητήθηκαν και συζητείται μόνο η μία. Από τις 10 τις υπόλοιπες, οι μισές και παραπάνω έχουν να κάνουν με νέες τεχνολογίες. Είναι τα POS και η διεύρυνση της χρήσης τους, επίσης η σύνδεσή τους στην αρχή επιτέλους του χρόνου. Επιτέλους, δηλαδή... Εγώ τον Ιούνιο ανέλαβα. Έτσι. Ναι, αλλά και πριν από εσάς, Νέα Δημοκρατία και πριν ήταν. Από εμάς υπήρχε η βάση, πριν από μένα υπήρχε η βάση, η νομοθεσία, η ένταξή τους στο Ταμείο Ανάκαμψης, η προεργασία. Εν πάση περιπτώσει, η Νέα Δημοκρατία το ξεκίνησε και με τη Νέα Δημοκρατία θα ολοκληρωθεί. Πάμε για ηλεκτρονικά τιμολόγια υποχρεωτικά μέχρι το 2014. Πάμε για το My Data, γενίκευση του My Data, υποβολή των στοιχείων ηλεκτρονικά μέσα στο 2024. Πάμε για περιορισμό των μετρητών, της κυκλοφορίας των μετρητών, ακριβώς για να πιάσουμε τη φθορά. Για το μαύρο χρήμα, θετικά είναι όλα αυτά. Ναι. Το λέω όμως για να δείξω ότι δεν είναι μόνο η πρωτοβουλία για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μέσα στις πρωτοβουλίες που ανακοινώσαμε, τις 10 σας είπα, έχουμε και την πρωτοβουλία για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ο παραπάνω φόρος θα προκύψει από τους ελεύθερους επαγγελματίες και το λέω γιατί είπαμε αυτούς τους μικρομεσαίους πώς τους τσάκισε ο ΣΥΡΙΖΑ και πόσο το πλήρωσε πια σε βάθος χρόνου. Έτσι, δηλαδή κινδυνεύει να γίνει. Δεν υπάρχει. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Μάζεμε πολλά ακόμα. Εσείς ξέρετε νομικά. Δεν υπάρχει παραπάνω φόρος. Δεν υπάρχει καινούριος φόρος. Υπάρχει αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Δεν αλλάζουμε τους φορολογικούς συντελεστές. Λέμε ότι υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή και όπως κάνουν οι Γάλλοι, σήμερα όπως κάνουν οι Ιταλοί, επειδή το 71% των ελεύθερων επαγγελματιών δηλώνει εισόδημα κάτω από το μισθωτό του. Και το 4% πληρώνει τους μισθούς φόρους. Λέμε ότι έχετε δίκιο. Πρέπει να κάνουμε. Και επειδή βάλατε και ένα ερώτημα. Πείτε στα παπούτσια. Εγώ θα το πω με τόλμη. Είμαι μαζί σας όταν λέτε ότι θέλουμε να παρολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή ή όχι. Ναι, θέλουμε. Βεβαίως και θέλουμε. Mm. Αλλά από την άλλη μεριά, όταν ακούς τον επαγγελματία που σου λέει ότι δεν τα έχω αυτά τα κέρδη. Λοιπόν. Αυτό που δεν φοροδιαφεύγει, φοβάσαι ότι θα βρεθεί στις μιλόπετρες. Μια στιγμή τώρα, τις μιλόπετρες. Θα σας τα πω και για τις μιλόπετρες. Το 84% των ιδιοκτητών μπαρ δηλώνουν κάτω από τον εργαζόμενο του κατώτου του μισθού και μπορεί να έχουν μέσα στο μπαρ, και γίνει και μεγάλα μπαρ, και 10 και 15 και 20 εργαζόμενους που σίγουρα θα αμείβονται και πάνω από τον κατώτου του μισθού. Δηλαδή, τα ξέρω κύριε Βαγγελάτε. Σας είπα, συντάζομαι μαζί σας αυτό που λέτε. Από ένα σημείο και πέρα υπάρχει και συνδυσιακό θέμα για μένα. Δηλαδή, να τα βλέπω αυτά και να παριστάνω τον αδιάφορο. Και δεν στοχοποιώ κανέναν. Διότι υπάρχουν μέσα στην ίδια κοινωνική ομάδα έτσι, άνθρωποι οι οποίοι πληρώνουν τους φόρους τους και κάποιοι άλλοι που δεν τους πληρώνουν. Άρα είναι θέμα και μεταξύ των κοινωνικών ομάδων. Αλλά έτσι, εκεί δεν είναι, εμπίπτει δηλαδή, και η ιστορία του καφενείου του χωριού όλοι... που δεν έχει τα κέρδη του μπαρ και που μπορεί ο καφετζής του χωριού να έχει κάτω από το κατώτατο μισθό. Τώρα έχουμε έτσι κι αλλιώς εκπτώσεις εκεί 50%. Το ξέρουμε, όπως έχουμε και για τους νέους που ξεκινάνε, λέμε τον πρώτο χρόνο δεν πληρώνεις, το δεύτερο δεν καλύπτεσαι από το σύστημα αυτό, τον τρίτο δεν καλύπτεσαι, μετά είσαι κατά 33%, μετά κατά 67% και μιλάμε για τον έκτο χρόνο πια. Λοιπόν, δεν είναι νοητό να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Κανείς δεν το θέλει. Σε αυτή τη χώρα υπάρχουν και μισθωτοί, υπάρχουν και συνταξιούχοι. Κανείς δεν το θέλει. Μην τους θυμόμαστε μόνο όταν έχουν προβλήματα. Εμείς πρέπει να βλέπουμε όλη την εικόνα και να εφαρμόζουμε μια δίκαια πολιτική. Μάλιστα. Και δεν μπορούμε συνέχεια να λέμε, εγώ το ακούω από τότε που είμαι μαθητής, ότι κάνετε κάτι με τη φοροδιαφυγή, κάνετε κάτι με τη φοροδιαφυγή. Και όταν κάνουμε παρόμοια πράγματα με αυτά που κάνουν προηγμένες χώρες ευρωπαϊκές, πιο προηγμένες από εμάς, όπως είναι η Γαλλία και η Ιταλία, να λέμε όχι να εφαρμόσετε μόνο τα ηλεκτρονικά εργαλεία. Βεβαίως θα προχωρήσουμε με τα ηλεκτρονικά εργαλεία. Και σας λέω εγώ ότι το κενό ΦΠΑ, δηλαδή πόσα λεφτά χάναμε από το ΦΠΑ, που ήταν 23% το 18 και υπολογίζουμε ότι φέτος θα πέσει το 15%, μέχρι το 2027 θα πάει στο 9%, που σημαίνει ότι από το ΦΠΑ θα εισπράττουμε 2 δις το χρόνο παραπάνω. Αλλά δεν είναι μόνο ο ΦΠΑ. Καλά, προφανώς. Και οι άμεσοι φόροι και στους, πώς να το κάνουμε, στους ελεύθερους επαγγελματίες υπάρχει ένα ζήτημα. Λοιπόν, περιμένουμε. Μια ερώτηση πολύ σύντομη. Και επίσης, θέλω να πω και κάτι άλλο, μια και μου λέτε αυτά. Ναι. Λένε κάποιοι, για δεν βάζεστε κίνητρα να πηγαίνουν οι πελάτες και να παίρνουν αποδείξεις κτλ. Μα υπάρχουν κίνητρα.
υπάρχουν και για τους υδραυλικούς, υπάρχουν και για τα κομμωτήρια. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό έχετε δίκιο. Στους γιατρούς υπάρχουν διπλάσια. Συνείδηση δεν έχει γίνει. Διπλάσια και πολλές φορές είναι και κέρδος και για τον άλλον. Σου λέει δεν θα δώσω, έτσι. Θα μου κόψει τα λεφτά. Δεν είναι, θα δηλαδή, πληρώσω λιγότερο. Εμφανίζονται διάφοροι και λέει ο καθένας το δικό του. Όπως εμφανίζονται άλλοι και λένε μα κυνηγάτε την επιχειρηματικότητα. Την επιχειρηματικότητα τη στηρίζουμε. Γι' αυτό έχουν αυξηθεί οι επενδύσεις, έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές. Συντάσσομαι όμως με αυτούς που σας κάνουν την κριτική για τους υψηλούς συντελεστές. Πρέπει και λένε, να ξεχωρίσουμε, να πρέπει να ξεχωρίσουμε και την επιχειρηματικότητα από τη φοροκλοπή. Μάλιστα. Αυτά πρέπει να ξεχωρίσουμε. Τώρα, να χαμηλώσουμε τους συντελεστές. Εμείς ήμασταν που τους χαμηλώσαμε. Εμείς ήμασταν που ρίξαμε τους συντελεστές των νομικών προσώπων από το 28% στο 22%. Εμείς είμαστε που μειώσαμε τον έμφυα. Εμείς ήμασταν που περιορίσαμε το ΦΠΑ σε διάφορα επιμέρους προϊόντα και υπηρεσίες. Αλλά ξαναλέω, πρέπει να κάνουμε μία διάκριση, κύριε Βαγγελάτου. Μεταξύ της επιχειρηματικότητας και των φορολογικών συντελεστών από τη μια πλευρά, που ναι, πρέπει να είναι χαμηλή, και της φοροκλοπής από την άλλη. Την οποία όλοι καταδικάζουν. Διότι η φοροκλοπή και η φοροδιαφυγή είναι μια αντικοινωνική πράξη. Λοιπόν, πώς να το κάνουμε. Και νομίζω ότι το κατανοούν και αυτοί που τους αφορά το μέτρο. Καταλαβαίνω ότι όταν με βλέπουν θα λένε, βρε παιδάκι μου, εσένα βρήκε να βάλει ο Μητσοτάκης υπουργό οικονομικών. Καλά, το έχουν πει άλλοι από άλλα υπουργεία. Να έρθει και να αντιμετωπίσει, να μας βάλεις να πληρώνουμε παραπάνω λεφτά. Τι να κάνουμε. Πρέπει κάποια θέματα στην Ελλάδα να κλείνουν και η Ελλάδα να κάνει βήματα μπροστά. Όπως έκανε με την Ολυμπιακή, με τη ΔΕΗ, με τις συντάξεις, όπως έκανε στα ψηφιακά. Όπως έκανε βήματα μπροστά στην παιδεία, πρέπει να κάνει και εδώ. Απαριθμείτε το πολιτικό σας. Όχι, λέω και για άλλους. Τα ψηφιακά δεν έχω καμία σχέση. Το ξέρω, είπα. Είναι άλλη σχέση. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε. Ούτε με την οικονομία τα βήματα που κάναμε τα τελευταία 4 χρόνια έχω καμία σχέση, αλλά πρέπει να συνεχιστούν τα βήματα αυτά.